Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Στη Μεσσηνία βρίσκεται ο Υπουργός της Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας και αυτή την ώρα διεξάγεται η σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τον Θέμη Κανελόπουλο για να μας ενημερώσει για τη διαδικασία. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Βρισκόμαστε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, στον δεύτερο όροφο, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Για τρεις ημέρες ήταν στη Μεσσηνία σε μια ιδιωτική επίσκεψη, αλλά η οποία είχε και την εντολή του Πρωθυπουργού προκειμένου να ελέγξει για μία ακόμη φορά το τι ακριβώς συμβαίνει με τα ζητήματα συνόμησης και εγκληματικότητας στην περιοχή μας. Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με τους δημάρχους. Έδωσαν το παρόν οι κύριοι Νίκας, Καφαντάρης, Αναστασόπουλος, Κόλλιας, Μπάμης. Δεν είδαμε τον κύριο Γιάννη Μάρα. Ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο κύριος Αλευράς, αλλά και αντιπροσωπεία της ΝΟΔΕ με τον κύριο Περικλή Μαρντά. Δίνει το παρόν όλη η υψηλή ηγεσία της αστυνομίας σε επίπεδο Πελοποννήσου, ο κύριος Δικόπουλος, ο Γενικός Επιδιορητής Νοτίου Ελλάδος, ο κύριος Γεωργιόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής περιφέρειας. Να σου πω ότι βγαίνει αυτή την ώρα ο κύριος Δένδιας. Να δούμε αν θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του. Και είναι αρκετά τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Ζητήματα από την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Η είδηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει μείωση τιμημάτων, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, προς τους αυτοδιοικητικούς, ενώ κυριαρχούν και οι διαδικασίες και όσα έχουν να κάνουν με την ιέρευση του προσωπικού. Θέμη, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, η οικονομία ξαναγίνεται ανταγωνιστική, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το 2014 θα είναι έτος ανάκαμψης. Ο Αντώνης Σαμαράς με συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να ληφθούν νέα μέτρα και να συνεχιστεί η λιτότητα. Αποκλείει το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα και να συνεχιστεί η λιτότητα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής τονίζει πως οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια ή διευκόλυνση δοθεί στην Ελλάδα θα δοθεί βάσει της προηγούμενης συμφωνίας, όχι ύστερα από νέα συμφωνία. Δεν θα είναι νέα μνημόνια, νέοι επαχθείς όροι όπως κραυγάζουν κάποιοι. Παράλληλα, στέλνει εκ νέου το μήνυμα στους δανειστές ότι η χώρα πιάνει τους στόχους της και τα συμφωνηθέντα προβλέπουν ανακούφιση από το πρωτογενές πλεώνασμα, όχι νέα λιτότητα. Στο ερώτημα εάν στην περίπτωση που οι δανειστές επιμείνουν για νέα μέτρα θα προσφύγει στις κάλπες, αναφέρει πως κάναμε όσα συμφωνήσαμε. Θα τα κάνουμε μέχρι κεραίας, αλλά επιπρόσθετα μέτρα δεν θα πάρουμε. Ούτε επιτρέπεται να αποσταθεροποιήσω τη χώρα, μιλώντας για πρόωρες εκλογές τώρα που η Ελλάδα σταθεροποιείται. Πάντως, ο Αντώνης Σαμαράς απορρίπτει την πιθανότητα κοινοβουλευτικού ατυχήματος, αλλά δηλώνει στην περίπτωση που βουλευτές πλειοψηφίας ανεθούν να στηρίξουν κυβερνητικό νομοσχέδιο, τότε αυτό δεν θα είναι ατύχημα, αλλά αδόλιο φθορά. Ποιος θα έκανε τέτοια πράξη αδόλιο φθορά σε βάρος της χώρας, ποιος θα διακινδύνευε να πάνε στραφή θυσίες του κόσμου, ίσα ίσα τη στιγμή που αρχίζουν να πιάνουν τόπο, ποιος θα έσπρωχνε την Ελλάδα στην αβεβαιότητα, ίσα ίσα τη στιγμή που αρχίζει η ανάκαμψη. Για να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι καν βέβαιος ότι η αντιπολίτευση θα ήθελε να μπει η χώρα σε τέτοια περιπέτεια σήμερα. Ανεξάρτητα του τι λένε. Βέβαιος ότι η χώρα έχει διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου που απαιτείται για την έξοδό της από την κρίση, εμφανίστηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατά την ομιλία του σε παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους επιμελητηρίων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε όχι σε πρόσθετα μέτρα και έθεσε ως προτεραιότητα τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας. Η χώρα μας βρίσκεται στην ανηφόρα αλλά και στην τελική στροφή. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4/5 του δρόμου που οδηγεί στην οριστική και ασφαλή έξοδο από την κρίση και από την στενή αυστηρή εποπτεία των εταίρων και πιστωτών μας. Όσοι δε φαντάζονται ότι μπορούν να κηρύσουν την αναστολή πληρωμών πρέπει να ξέρουν ότι την έχουμε πετύχει προπολού, γιατί έχουμε λάβει πρωτοφανούς ύψους δάνεια ως χώρα με μια τεράστια περίοδο χάριτος. Γιατί καταφέραμε να μειώσουμε δραστικά τα επιτόκια. Τώρα η Ελλάδα εξυπηρετεί το χρέος της με μέσο επιτόκιο που είναι λιγότερο από 2%. Ανάλογα με το πώς κυμαίνεται. Από 1,8% έως 2,2%. Καταφέραμε να υπερδιπλασιάσουμε τη μέση διάρκεια του χρέους. Και όσοι μιλάνε για μονομερές κούρεμα, πρέπει να ξέρουν ότι αυτό το πετύχαμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα θεμέλια της προγραμματικής συμφωνίας και του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης. Όχι πρόσθετα περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα, δεν τα αντέχει η οικονομία, η κοινωνία, το πολιτικό σύστημα. Οι προϋποθέσεις για να υπάρξει και να πετύχει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης νομίζω είναι προφανείς. Πρώτον, υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις.
Πρώτη προϋπόθεση είναι η κυβερνητική σταθερότητα, την οποία την εγγυήθηκε το ΠΑΣΟΚ με τρόπο προφανή την κρίσιμη στιγμή. Το επαναλαμβάνουμε αυτό, είναι αστεία τα δημοσιεύματα που βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι για επίσπευση των εκλογών. Τον Οκτώβριο, τον Μάιο, με τις ευρωεκλογές, δεν υπάρχει αυτό. Η χώρα χρειάζεται χρόνο, η οικονομία χρειάζεται χρόνο. Η κυβερνητική σταθερότητα είναι η πρώτη προϋπόθεση για την ανάκαμψη. Να ζητήσουμε από όλους τους κοινωνικούς φορείς και από τους συνδικαλιστικούς φορείς να επιδείξουν την υπευθυνότητά τους. Δεν μπορεί να απειλούνται με απεργίες στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τώρα και να ταλαιπωρούνται με απειλές όλες οι οικογένειες. Τώρα με τον Θέμη Κανελόπουλο για ακόμη μια φορά για να μας πει λεπτομέρειες. Που είναι στην αστυνομική διεύθυνση, να μας πει τι έχει γίνει με τον κύριο Δένδια. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα ξανά από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Αυτή την ώρα αναχωρεί ο Υπουργός Προστασίας Πολίτων, Νίκος Δένδιας. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε και την συνάντησή του με τους εκπροσώπους, τους επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα με τους συμπάρχους, με τους αυτοδιοικητικούς εκπροσώπους, πως δεν πρόκειται να μειωθεί η αστυνομική δύναμη. Είναι μια κατηγορηματική δέσμευση που βγαίνει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Δένδια, ο οποίος ανέλησε και στους αυτοδιοικητικούς, αλλά και στους ανθρώπους εδώ της αστυνομίας, πως τα πράγματα θα εξελιχθούν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, θα αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να υπάρξει εμφανής αστυνόμευση παντού. Είναι ιδιαίτερα θετικό, και αυτό χαιρετίστηκε από όλους το γεγονός, ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί θετικά. Όλοι οι δείκτες της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας, καταδεικνύουν αυτό, ότι υπάρχει μια αισθητή βελτίωση σε όλους τους τομείς όσον αφορά τα ζητήματα εγκληματικότητας. Αυτό αναγνωρίστηκε και από τους δημάρχους. Έχουν μπει όλες οι επιχειρησιακές δυνάμεις που υπάρχουν σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου και δουλεύουν πολύ καλά σε όλους τους νομούς. Βέβαια, όπως τόνισε και ο ίδιος, δεν λύθηκε το πρόβλημα και ούτε πρόκειται για να λυθεί άμεσα. Εκείνο που είναι ο επόμενος στόχος, γιατί θα έλεγε κανείς ότι το ζήτημα των 100 ημερών που ο κύριος Δένδιας είχε θέσει ως πρώτο στόχο, τέθηκε και παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα. Ο επόμενος στόχος, ξανά δεσμεύτηκε ο κύριος Δένδιας, ότι με εντολή του Πρωθυπουργού θα είναι εδώ και θα παρακολουθεί τα ζητήματα της Μεσσηνίας σε επόμενες 100 ημέρες, είναι να αντιμετωπιστεί εκείνο που δηλητηριάζει, θα έλεγε κανείς, τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό έχει να κάνει με τη μικροπαραβατικότητα και τη μικροεγκληματικότητα, δηλαδή τις κλοπές κτλ. Δεν υπάρχει βαριά εγκληματικότητα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και τονίστηκε από όλους. Υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα που έχει να κάνει με τις δυνάμεις της Κορίνθου. Ερωτώμενος ο κύριος Δένδιας και από εμάς, είπε ότι αυτό το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά φυσικά τους αστυνομικούς που μετακινούνται καθημερινά προς το κέντρο κράτησης των μεταναστών εκεί στην Κόρινθο. Τώρα υπάρχουν δύο προοπτικές. Μία είναι να αντιμετωπιστεί με security, αλλά μπαίνει πολύ ενεργά και η προοπτική του να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση της δύναμης του αστυνομικού τμήματος της Κορίνθου. Ίσως έτσι αντιμετωπιστεί, αλλά μας έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα άμεσα. Είναι ιδιαίτερα θετικό, όπως είπε και ο ίδιος, ότι τα ζητήματα της περιοχής παρακολουθούνται πάρα πολύ στενά και σε κάθε επίπεδο από το ίδιο το Υπουργείο. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ο κύριος Δένδιας όλες αυτές τις 100 ημέρες έδειχνε πως ενημερώταν καθημερινά σε όλα τα επίπεδα για το πώς παρουσιάζονται και πώς καταγράφονται οι δείκτες της εγκληματικότητας. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και ο Υπουργός έδειξε ικανοποίηση τουλάχιστον ως προς την ενεργοποίηση, θα έλεγε κάποιος, του επιχειρησιακού δυναμικού της αστυνομίας. Είναι σημαντικό πως και ο κ. Γεωργιόπουλος, ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής, αλλά και ο κ. Γεωργακόπουλος παρουσίασαν και πράγματι έτσι είναι τα θετικά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί. Μένει λοιπόν να δούμε αυτό στις επόμενες 100 ημέρες τη συγκεκριμένη δέσμευση του κ. Δένδια, δηλαδή για την βελτίωση του αισθήματος ασφαλείας και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα μικροπαραβατικότητας και μικροεγκληματικότητας. Και αυτό σίγουρα συντονίζει μια μεγαλύτερη επικρισιακή δυνατότητα σε επίπεδο Μεσσηνίας. Θα δούμε δηλαδή περισσότερες επιχειρήσεις εντός του νομού. Καταγράφουμε ακόμα ότι δεν κλείνουν αστυνομικά τμήματα. Το τόνισε ο κύριος Δένδιας, δεν πρόκειται να μειωθεί η αστυνομική δύναμη. Γιατί είχαν κυκλοφορήσει πολλά τελευταία ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης ενδεχόμενα να είχαμε και κλείσιμο τμήματων. Είπε ο κύριος Δένδιας, δεν θα κλείσουν αυτά τα τμήματα. Οι πολίτες θέλουμε να αισθάνονται ασφαλείς. Να μείνουμε λίγο και στο θέμα της μετακίνησης των αστυνομικών. Ναι, αυτό το ζήτημα είναι κυρίαρχο. Το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Είναι και ένα ζήτημα που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά και το ξέρει και ο κόσμος. Ήταν και ένα από τα ζητήματα, θα έλεγε κανείς, που εντάχθηκε στις κινητοποιήσεις των αστυνομικών σε επίπεδο διεθνούς και της Θεσσαλονίκης. Φυσικά απασχολεί και απασχόληση και αποτελεί και ένα αίτημα της εδώ αστυνομικής διεύθυνσης αλλά και των υπολείπων, δηλαδή της Λακωνίας, της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Αχαΐας,
που μετακινούνται καθημερινά προς το κέντρο κράτησης μεταναστών. Είναι πάρα πολλά τα άτομα αυτά. Και μάλιστα είχε έρθει και μια διαταγή η οποία ζητούσε περισσότερα άτομα τώρα στο τέλος. Και υπήρχε, όπως είναι φυσικό, και μια γενικότερη ανησυχία από την πλευρά των αστυνομικών που αναγκάζονται καθημερινά να σπαταλούν πάρα πολλές ώρες για να μεταβαίνουν στο κέντρο κράτησης. Και η Μεσσηνία από την άλλη να μην έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα της εμφανούς αστυνόμευσης που θα ήθελε και ο ίδιος υπουργός. Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό θα αντιμετωπιστεί με την αύξηση της δύναμης του αστυνομικού τμήματος Κορίνθου και την αύξηση την ταυτόχρονη παρουσία και κάποιων ομάδων security. Τίποτα θα λυθεί άμεσα. Μένει να δούμε πόσο θα είναι αυτό το άμεσα. Σίγουρα πάντως υπάρχει στο σχεδιασμό, γιατί ο κύριος Λένδιας έδειξε αποφασισμένος να ανακοινώσει τώρα την αναδιαργάνωση των υπηρεσιών, όχι μόνο της αστυνομίας, αλλά και της πυροσβεστικής και των υπολείπων υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα μπορούμε να δούμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Ακριβώς πόση ώρα κράτησε η σύσκεψη, Θέμη? Δεν σε άκουσα, Δέσποινα. Πόση ώρα κράτησε η σύσκεψη? Ναι, η σύσκεψη κράτησε, αυτό ήθελα να σου πω έτσι κλείνοντας, ότι η σύσκεψη κράτησε πάρα πολύ ώρα. Να σου πω ότι ξεκινήσαμε γύρω στις 7 παρα 10 ήταν εδώ ο κύριος Δένδιας και έχουμε φτάσει ήδη 9 και 4, μόλις τελείωσε η σύσκεψη. Και καταλαβαίνεις ότι στις περίπου 2 ώρες με τους δημάρχους αναλύθηκαν και τέθηκαν όλα τα ζητήματα. Ο κύριος Δένδιας, με εντολή του Πρωθυπουργού, το έχει τονίσει και προχθές στην Πυλό που έδωσε το παρόν, με εντολή του Πρωθυπουργού παρακολουθεί τα ζητήματα της Μεσσηνίας, θέλει φυσικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Μεσσηνία να υπάρχει το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων στις περιοχές τους και γι' αυτό επέλεξε σήμερα να συναντηθεί με όλους τους δημάρχους για να καταγράψει αυτό ακριβώς τον παλμό της τοπικής κοινωνίας και σημειώνουμε παράλληλα πως ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης, μπορούσε να μεταφέρει και την εικόνα της περιφέρειας και γενικότερα της Μεσσηνίας και ειδικότερα της Μεσσηνίας, αλλά και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, για να μεταφέρουν ακριβώς το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Αυτό άκουσε ο κ. Δένδιας, αυτό κατέγραψε και μίλησε συνέχεια με τους αριθμούς. Μίλησε με βάση τα όσα έχουν γίνει, με βάση τα όσα έρχονται και μπορώ να σου πω ότι υπήρχε μια αίσθηση ικανοποίησης και στα λόγια των αυτοδιοικητικών, μόλις τελείωσε η σύσκεψη, και στα λεγόμενα των ανθρώπων της αστυνομίας, πως όντως μπορεί και παρουσιάζεται συγκεκριμένο έργο που δείχνει την αισθητή βελτίωση των δικτών ασφαλείας. Βέβαια, όσον αφορά τη μικροεγκληματικότητα, χρειάζεται ακόμα προσπάθεια. Είναι αυτή που δηλητηριάζεται η κοινωνική ηρεμία, θα έλεγε κανείς. Μάλιστα, Θέμη, να σε ευχαριστήσουμε. Ένα από τα σημεία αναφορά στην έναρξη της 78ης ΔΕΘ είναι και η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων της χώρας. Πολλοί είναι εκείνοι που έδωσαν το παρόν από όλες τις εκφάνσεις του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου, με ενδιαφέρουσες απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί να κατατίθενται. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες τέθηκαν επιτάπητος με εκπροσώπους φορέων να μιλούν στην τηλεόραση Best. Η αγωνία του κόσμου είναι μεγάλη. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δυστυχώς έχει πληρώσει με 1,5 εκατομμύριο ανέργους αίμα, γιατί όλη η ανεργία που έχουμε αυτή τη στιγμή προέρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής δεν έχει απολυθεί κάποιος δημόσιος. Αλλά πέραν τούτου προέρχεται και από περίπου 200.000 κλειστές επιχειρήσεις. Τυπικά δεν φαίνονται να είναι 200, ουσιαστικά είναι 200, γιατί ξέρετε, για να κλείσει μια επιχείρηση αργούν οι διαδικασίες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όμως, η συνεχιζόμενη ύφεση για έκτο χρόνο αυτονόητα φέρνει κάποιες τέτοιες επιπτώσεις. Το ζήτημα είναι γιατί φτάσαμε εδώ και γιατί έχουμε 6 χρόνια ύφεση και πώς έφτασε η χώρα μας να βρει σε αυτό το επίπεδο. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το υπερδιωγγωμένο δημόσιο. Κάποιοι λένε ότι δεν γνωρίζουν πόσο ήταν το δημόσιο. Είναι βέβαιο ότι όλοι συμφωνούμε ότι ήταν, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, πάνω από 1.200.000 ίσως Έλληνες. 1 εκατομμύριο με ασφάλεια. Ενώ κεντρική κυβέρνηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας. Συνδιάσκεψη αυτή που αφορά όλα τα μελητήρια της Ελλάδος. Κύριε Νικολούτσο, μια γρήγορη προσέγγιση με τα προβλήματα τα οποία ακούστηκαν, τα ασφαλιστικά νομίζω, τα φορολογικά, όλα αυτά και κατά πόσον σας ακούστηκαν από τους υπουργούς οι οποίοι παρέστησαν σε αυτό το θέμα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή που μου δίνετε να μιλάω στο κοινό της Μεσσηνίας και κομμάτι και της Ηλίας. Και βέβαια θέλω να πω ότι με την Μεσσηνία, όπως τρέχουν τα πράγματα, αρχίζουν και πολλά πράγματα και μας ενώνουν. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι σας βλέπουμε κάποιο φθόνο, γιατί εσείς έχετε προσεγγίσει την Αθήνα πια σε 2 ώρες, κάτι που για μας ακόμα είναι ανέφικτο. Στον αφορά την έκθεση, την σημερινή συνέλευση, ετέθησαν πολλά θέματα. Για μας είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα ασφαλιστικά, όπως ξέρετε. Και βέβαια γίνεται μια ευρεία συζήτηση για τον ρόλο των επιμελητηρίων. Στα καινούργια θέματα που ανεπτύχθησαν είναι η προσπάθειά μας να εκλογικεύσουμε το θέμα της ΑΕΠΗ, όπως ξέρετε, το οποίο ταλανίζει πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΠΗ προσβλέπει
και ακόμα τους μικρούς καταστηματάρχες και, καφέ, και τα μικρά καφενεία στα χωριά, τα οποία ξέρετε ότι αυτά δεν έχουν αδυναμία να πληρώσουν αυτά τα λεφτά τα οποία ζητάει. Κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευσης και σύνταξης κάποιων προτάσεων, ώστε να ξεπεραστεί το θέμα αυτό τη δυσκολία τη ΑΕΠ, το οποίο βέβαια αφορά και τι μεγάλε πόλει. Αυτή η μεγάλη συγκεντρική συνέλευση των επιμελητηρίων τη Ελλάδα, η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη, και τι προτάσει κάνατε και κατά πόσον σα ακούστηκαν από του υπουργού, οι οποίοι παρακολούθησαν όλη αυτή τη συνέλευση. Ναι, έγινε μια έκτακτη γενική συνέλευση εν ώψη τη έναρξη τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη. Είχαμε καλέσει τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, τον κύριο Βρούτση, ο οποίος τοποθετήθηκε και ο οποίος πράγματι έχει κάνει ένα πολύ καλό έργο όσον αφορά πλέον την οργάνωση έτσι, του Υπουργείου για όσον αφορά τις συντάξεις μαϊμού και όλα τα προβλήματα γενικώς που είχε το Υπουργείο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης είχε να κάνει με την υγεία, τα ασφαλιστικά ταμεία των επιχειρήσεων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Είναι δυνατόν κάποιος να είναι άρρωστος και επειδή έχει τύχει είτε να κλείσει την επιχείρησή του που τόσα χρόνια πλήρωνε, είτε να έχει κάποιες οφειλές, και ειδικότερα από τις εντός κρίσης δημιουργημένες, αυτός ο άνθρωπος να μην έχει πρόσβαση ο ίδιος, τα παιδιά του, η οικογένειά του, τα προστατευόμενα του μέλη, στο μέγιστο αγαθό που λέγεται υγεία. Αυτό πρέπει να βρεθεί λύση και ήδη κάνουμε συζητήσεις. Τη στιγμή, συγγνώμη, σα διακόπτω, τη στιγμή που στο μέγιστο αυτό αγαθό, όπως πολύ σωστά λέτε, που λέγεται υγεία, έχουν πρόσβαση και οι ξένοι και οι αλλοδαποί. Και δεν έχουν οι Έλληνες επιχειρηματίες. Είναι σοβαρό το θέμα. Ξένοι αλλοδαποί δωρεάν, που δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους, και ειδικότερα με τους νομίμους, αλλά δωρεάν. Δεν μπορεί να καλεί τον Έλληνα που χτίζει αυτή τη χώρα, που είναι μέλος της χώρας και που πληρώνει για όλα αυτά, έστω και αν έχει κάποιες οφειλές ή άλλοι που δεν έχουν, και αν του λες πληρώνεις, και ο άλλος ο οποίος δεν έχει πληρώσει τίποτα για αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον Έλληνα πολίτη που από γενιές έχει προσφέρει σε αυτή τη χώρα, να του λες εσύ είσαι δωρεάν, σε απαλλάσσουμε. Δεν καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ξέρουμε την παρέμβασή σας στην κυβέρνηση και πόσο πολύ εισαγόγονται οι προτάσεις σας. Έχει γίνει η πρόταση να παραιτηθεί παράταση στα πυρόπληκτα δάνεια τα οποία οι επιχειρηματίες αδυνατούν να τα πληρώσουν των πυρόπληκτων νομών. Πρόσφατα είχαμε κάνει μια συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών. Όπως επίσης είχαμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό και είχε δώσει εντολή να κοιτάξουμε το θέμα των πυροπλήκτων. Ένα πράγμα είναι γεγονός. Ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό που θα έπρεπε υπό την εξής έννοια. Ούτε το ταμείο το οποίο μάζεψε χρήματα για αυτούς τους νομούς που έπαθαν τόσο τεράστια καταστροφή θα αξιοποίησε για αυτό το σκοπό. Γνωρίζουμε την πορεία τους. Ούτε παράλληλα οι ίδιοι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, οι επιχειρηματίες, οι δρόντες αυτές τις περιοχές, αντιμετωπίστηκαν με το δέοντο τρόπο για την καταστροφή την οποία υπέστησαν. Η νομή, εκτός βέβαια την Πελοπόννησο, είναι και ο νομός Δίας, ο οποίος είχε πληγεί το 2007 από τις ορίες. Κάνουμε μια προσπάθεια συνάντησης με τον Πρωθυπουργό. Θα προσπαθήσουμε να του εκθέσουμε το πρόβλημα, προκειμένου τουλάχιστον να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε, γιατί το θέμα είναι να δώσουμε λύση στο πρόβλημα και όχι να ρυθμίσουμε το πρόβλημα. Έτσι. Διότι πράγματι υπάρχει. Τότε που δόθηκαν τα δάνεια, υπήρξε διαφορετική κατάσταση. Όμως η οικονομική συγκυρία στην πορεία δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα, ούτως ώστε οι μικροί επιχειρηματίες και γενικότερα οι επαγγελματίες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πρόβλημα. Θέλουμε λοιπόν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να δώσει μια πολιτική λύση στο πρόβλημα, ούτως ώστε και η τράπεζα να μην είναι ικανοποιημένος και ο επαγγελματίας να μπορεί να τις εξοφλήσει. Ένα άλλο θέμα μεγάλο για μας, όπως ξέρετε, είναι το θέμα των πυροπλήκτων δανείων. Είναι μια διαδικασία στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθούν μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις του νομού, της Ηλίας και της Μεσσηνίας, που υπέστησαν τόσο μεγάλες ζημίες από το 2007. Οι επαγγελματίες ζητούν ρυθμίσεις αλλά και ρευστότητα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους. Έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τη ρευστότητα. Τι θέλει η αγορά σήμερα? Θέλει δύο πράγματα. Το ένα λέγεται ρευστότητα και το άλλο λέγεται καλύτερες ρυθμίσεις, τουλάχιστον για τις εντός κρίσης επιχειρήσεις που δημιούργησαν προβλήματα, που τις δημιούργησαν λόγω αντικειμενικών συνθήκων. Δεν ήταν κακοπληρωτές, δεν ήταν παταξίδες που λέγαμε κάποιοι άνθρωποι. Απλά έτυχε να ζήσουν συνθήκες τρομερής ύφεσης, 6 χρόνια είπαμε πριν. Το θέμα της αντιμετώπισης των λιμανιών με το νέο καθεστώς. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ένα μεγάλο λιμάνι, το οποίο διακινεί 850.000 τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι με τις υποδομές που υπάρχουν και στην Ηλία και στη Μεσσηνία, βεβαίως έχει την αυαρχίδα το Κώστα Ναβαρίνο, θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την κρουαζέρα με τις διακοπές για να έχουμε ένα πρόσθετο τουριστικό προϊόν. Βεβαίως όλα αυτά προϋποθέτουμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τάχιστα τις υποδομές μας, γιατί ξέρετε το κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας υποφέρει πάρα πολύ από υποδομές και δεν μπορεί να ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ανάπτυξη χωρίς υποδομές. Εάν σχεδιάσετε τους άξονες πάνω σε ένα χάρτη όλης της Ελλάδας, θα καταλάβετε πόσο ετεροβαρής είναι αυτή η σχέση. Η από εδώ η μεριά υποφέρει τα πάντα, ενώ μπορεί να προσφέρει
πάρα πολλά και είδατε, παράδειγμα, το δικό σας το μεγάλο της Καλαμάτας, ότι αν κανείς προσβλέπει σε έναν τουρισμό υψηλής ποιότητας, η Δυτική Ελλάδα είναι κάτι το οποίο έχει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Φυσικά λόγος έγινε και για τις τουριστικές βάσεις που πρέπει να δημιουργηθούν στο νομό Ηλίας. Τις τουριστικές αξιοποίησεις και το προϊόντος αυτού του τουρισμού, το οποίο θέλει μια άλλη αντιμετώπιση. Και αυτό το θέμα μας απασχολεί και σαν επιμελητήρια, γιατί όπως ξέρετε καλύπτουμε με τις δραστηριότητές μας μεγάλο κομμάτι της τουριστικής αγοράς και ειδικά της τουριστικής αγοράς που δεν έχει να κάνει μόνο με τα μεγάλα ξενοδοχεία συγκροτήματα, αλλά τόσες και τόσες επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν. Να περάσουμε εμείς τώρα στα στο σημείο ο κύριος Δένδιας στη σύσκεψη παρουσία άλλων των δημάρχων και του κυρίου Γεννημάρα. Με μεγάλη χαρά βρέθηκα σήμερα πάλι στην Μεσσηνία και στην Καλαμάτα μετά περίπου από 100 μέρες από την προηγούμενη επίσκεψή μου, που αν θυμάστε ήταν στις αρχές Ιουνίου, και που είχα πει ότι θα επιστρέψω στην Καλαμάτα για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση των προσπαθειών που έγιναν το καλοκαίρι για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την αύξηση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων της Μεσσηνίας. Μαζί με τους δημάρχους και με τον επιθεωρητή Νότιας Ελλάδος, τον διευθυντή και τα στελέχη εδώ της αστυνομίας της Μεσσηνίας, κάναμε μια ευρύτατη συζήτηση. Σαν συμπέρασμα πρέπει να σας πω ότι κρίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά, θετικότατα. Αυτό δείχνουν και οι αριθμοί. Από την άλλη όμως, με κανένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε πετύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στο σύνολό του. Υπάρχει διασπαρμένη μικρή εγκληματικότητα, η οποία θα μου επιτρέψει να πω δηλητηριάζει τη ζωή του μέσου πολίτη στην Μεσσηνία. Αυτός θα είναι ο επόμενος στόχος μας στις επόμενες 100 ημέρες. Ελπίζω ότι και εκεί θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και αν έχετε την καλοσύνη να με φιλοξενήσετε πάλι εκεί κάπου κοντά στα Χριστούγεννα, θα τα ξαναπούμε να δούμε που έχουμε φτάσει και τότε. Είναι νωρίς. Υπάρχει πράγματι σχεδιασμός για την συνολική μεταρρύθμιση του σώματος της ελληνικής αστυνομίας, όπως και της πυροσβεστικής και του Υπουργείου, για να είμαστε ειλικρινείς. Θα κατατεθεί ένα μεγάλο νομοθέτημα, το οποίο θα αφορά και το Υπουργείο και την αστυνομία και την πυροσβεστική. Αφής ψηφιστεί το νομοθέτημα, από εκεί και πέρα η αναδιοργάνωση των τμήματων σε επίπεδο νομών έρχεται σε δεύτερη φάση. Ένα έχω να σας πω. Ότι η σκέψη, η κατευθυντήρια γραμμή είναι η αύξηση της αστυνόμευσης, όχι η μείωσή της. Η παρουσία περισσότερων αστυνομικών ορατών στον δρόμο και στον Έλληνα πολίτη, όχι λιγότερων. Κατά συνέπεια, από την μεταρρύθμιση, η οποία ελπίζω να έχει ολοκληρωθεί αυτό το χειμώνα, να περιμένεται σημαντική βελτίωση, όχι επιστοδρόμηση. Το ζήτημα της Κορίνθου και της μετακίνησης των αστυνομικών. Και αυτό θα λυθεί μέσα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Θα αποκτήσει μόνιμη δύναμη εκεί και δεν θα χρειάζεται η καθημερινή ταλαιπωρία των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, για να τα λέμε. Η ύπαρξη του στρατοπέδου της Κορίνθου στο πλαίσιο του ξένου Δία έχει τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα. Τεράστια επιτυχία. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο φέραμε σε μια τάξη το μεγάλο μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας. Το χρόνο που πέρασε έφυγαν από την Ελλάδα 25.000 παράνομοι μετανάστες και απετράπει η είσοδος 50.000. Φανταστείτε τι θα γινόταν στην Ελλάδα εάν κάθε χρόνο βάζαμε όπως τα παλιά χρόνια 75.000 παράνομους παραπάνω μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πόσο καιρό θα μπορούσαμε να αντέξουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ταλαιπωρία, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται προσπάθεια, καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρούνται και καταπονούνται τα στελέχη μας. Είναι το τίμημα που πληρώνουμε μέχρι να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο οργάνωσης, τίμημα όμως απαραίτητο για την ευημερία και την καλήνη της ελληνικής κοινωνίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Πράσινο Φως έδωσε το συμβούλιο της Επικρατείας για τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται με το σχέδιο Αθηνά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ αυτών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Νόημες κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το Υπουργείο Παιδείας σε προεδρικά διατάγματα του Σχεδίου Αθηνά για την αναδιάρθρωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επέρχονται νέες αλλαγές σε 14 από τα 36 προεδρικά διατάγματα που αφορούν το Σχέδιο Αθηνά. Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν γίνει αλλαγές σε 10 ακόμη προεδρικά διατάγματα που αφορούσαν το σχέδιο αυτό. Τα νέα διατάγματα που επεξεργάστηκε το ΣΤΕ αφορούν τα ΑΕΗ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, την κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και την κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα ΤΕΗ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας αλλά και Πελοποννήσου. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε νόμιμες σχεδόν όλες τις τροποποιήσεις εκτός από μία που κρίθηκε παράνομη, ενώ οι σύμβουλοι επικρατείας κατά παρέκκληση
δέχτηκαν τις τροποποιήσεις, καθώς για τα επίμαχα σχέδια διαταγμάτων δεν είχε προηγηθεί η έκδοση της προβλεπόμενης από την νομοθεσία γνώμης της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά ούτε υπήρξαν γνώμες των αρμοδίων συμβουλίων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα στα 14 του σχεδίου Αθηνά γίνονται διορθώσεις, καθώς εκ παραδρομής δεν είχαν διατυπωθεί σωστά ορισμένες διατάξεις τους, ενώ παράλληλα συμπληρώνουν τα παλιά διατάγματα με μεταβατικού χαρακτήρα ρυθμίσεις. Οι δικαστές καταρχάς υπογραμμίζουν ότι πριν στάλουν τα σχέδια διαταγμάτων στο ΣΤΕ, έπρεπε να έχει προηγηθεί η έκδοση γνώμης από την ΑΔΥΠ και από τα αρμόδια συμβούλια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μετά από σχετική γνώμη της συγκλήτου του αρμόδιου ιδρύματος. Συνεχίζει τις αξιόλογες κινήσεις της Υπεριφέρειας Πελοποννήσου με εξωστρέφεια και συνεργασία, εργάζονται πάνω σε ιδέες προώθησης και εξέλιξης. Μάλιστα, την Τρίτη αναμένεται συνάντηση με εκπροσώπους από το Βόρειο Κρατήδιο Ρημανίας-Βεσφαλίας της Γερμανίας. Συνεχίζει σε επίπεδο εξωστρέφειας η Περιφέρεια Πελοποννήσου να τονίζει και να ενδυναμώνει τις σχέσεις της με ένα από τα οικονομικά δυνατά τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας. Σε αυτήν την σύνδεση, σημαντική θα είναι την Τρίτη η επίσκεψη της Υπουργού του Εν Λόγω Κρατηδίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Εκεί θα έλεγα χτυπάει η καρδιά της βιομηχανίας της Ευρώπης, όχι μόνο της Γερμανίας. Η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων λοιπόν του συγκεκριμένου κρατηδίου, η κυρία Τζέλικα Σβάλ, θα βρεθεί την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τις παραγωγικές τάξεις. Θα ήθελα να επισημάνω ότι θα συνοδεύεται από τον πρόξενο της χώρας μας στο συγκεκριμένο κρατήδιο, αλλά και από τον πρέσβη της Γερμανίας, καθώς και από άλλους συνεργάτες της, και στην συνάντηση αυτή είναι προσκεκλημένη η ΠΕΔ και όλα τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με τους εκπροσώπους των Συλλόγων των Ξενοδόχων. Η συνάντηση εργασίας που θα γίνει μεταξύ των φορέων και της Υπουργού αναμένεται να περιλαμβάνει και την συνεργασία σε διάφορα ζητήματα, όπως είναι τα αγροτικά θέματα και ο τουρισμός. Μία πολύ σημαντική συνάντηση εργασίας, όπου πλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας μπαίνει σε συγκεκριμένες δράσεις και συνεργασίες με κύριους άξονες στα αγροτικά μας προϊόντα, αλλά και τον τουρισμό και τον πολιτισμό και την γαστρονομία. Γι' αυτό και η κυρία Υπουργός ζήτησε να επισκεφτεί και μία μεγάλη επιχείρηση η οποία συμμετέχει στις εξαγωγές και στην έκθεση η οποία θα γίνει σε λίγο χρονικό διάστημα στη Γερμανία, στην Ανούγκα, όπως γνωρίζουν όλοι. Θα επισκεφτεί λοιπόν στην Αργολίδα μία τέτοια πολύ μεγάλη μονάδα και επαναλαμβάνω θα γίνουν συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα. Τα αγροτικά μας προϊόντα είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξάγει ελαιόλαδο αλλά και άλλα προϊόντα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο συστηματικά αυτή την συνεργασία, μπαίνοντας η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως εγγυητής για να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Επικουρική. Θετικά είναι τα νέα για το νοσοκομείο Καλαμάτας. Μπορεί ο τομέας υγεία να περνά δύσκολα, όμως οι προσπάθειες είναι συστηματικές και φαίνεται να αποδίδουν. Με 11 νέους γιατρούς θα κυλήσει ο χειμώνας. Οι προσλήψεις των επικουρικών γίνονται βάσει προκηρύξεων με σκοπό να εξαλειφθεί το πρόβλημα της έλλειψης. Όπως τονίζεται μάλιστα τον διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας, το μεγάλο φρένο μπαίνει από τους μνημονιακούς όρους περί προσλήψεων. Περισσότερους από 10 επικουρικούς γιατρούς πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό του το νοσοκομείο Καλαμάτας. Θετικό μέσα στο όλο πλήγμα που δέχεται η υγεία είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το νοσοκομείο από γιατρούς. Έχει βγει μια προκήρυξη, έχουν έρθει κάποιοι επικουρικοί γιατροί. Έχει βγει μια άλλη προκήρυξη που αναμένω τα αποτέλεσματα για 5 θέσεις ακόμα επικουρικών. Αναμένονται τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για αυτές τις θέσεις και για το νοσοκομείο Καλαμάτας. Παράλληλα, μια νέα προκήρυξη αναμένεται να εντάξει ακόμη 6 επικουρικούς. Όπως μάλιστα ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέζος τονίζει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι μνημονιακοί όροι που δεν επιτρέπουν προσλήψεις που χρειάζονται. Θα βγει μια νέα προκήρυξη για επικουρικού γιατρού, όπου το νοσοκομείο μας θα συμμετάσχει με 6 ακόμα θέσεις επικουρικών γιατρών. Κοιτάξτε, το θέμα του ανθρώπινου, αν υπήρξε ερώτηση ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νοσοκομείου Καλαμάτας, δεν θα σταματήσω ποτέ να λέω ότι δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, είναι όλο και το νοσοκομείο της χώρας. Είναι οι αθρώες αποχωρήσεις, παύλες συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού. Γι' αυτό και ένας λόγος που το είχα πει και την προηγούμενη φορά είναι ότι
στο θέμα τουλάχιστον των προσλήψεων και για τον τομέα της υγείας θα πρέπει να απεγκλωβιστούμε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και περιορισμούς όσο το δυνατόν συντομότερα. Γιατί ναι μεν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε αφορά γιατρούς είτε νοσηλευτικό προσωπικό μπορούν να λύνουν προσωρινά το πρόβλημα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα, το λύνουν ακριβώς προσωρινά. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει το συντομότερο δυνατό να γίνουν πέρα από τις αναδιατάξεις και από την ανασυγκρότηση που γίνεται στον χώρο της υγείας, με νοσοκομεία, συγχωνεύσεις κλπ, να απεγκλωβιστούμε από τους μνημονιακούς όρους και τους περιορισμούς στο θέμα των προσλήψεων. Στα πλαίσια της εξέλιξης του Best Media Group, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την τηλεόραση Best, τα ραδιόφωνα Best και ηχό, αλλά και τον διαδικτυακό τόπο Best, τη pavlatv.gr, να συνδεθούμε με τις ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις του ηχό, Radio 99,6. Καθώς πρεμιέρα έχει αύριο στις 10 η εκπομπή Πρωινό Μαγκαζίνο με τον δημοσιογράφο Κώστα Τζερετζούλια. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα, και σε εσένα. Μεγάλη χαρά μας, καθώς εντάχθηκες πλέον στο δυναμικό του Best Media Group και θα μας λες καλημέρα από αύριο μέσω των Ερτζιανών. Μια νέα προσπάθεια λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ξεκινάει αύριο από τα Ερτζιανά, από τον ηχό Radio 99,6. Ξεκινάμε την πρωινή ενημερωτική ζώνη, μια ενημερωτική ζώνη την οποία φιλοδοξούμε να χτίσουμε εξ αρχής και να πρωτοστατήσουμε και να πρωτοπορήσουμε σε ό,τι αφορά τα ραδιοφωνικά δρόμενα, κυρίως στο κομμάτι της ενημέρωσης. Να πούμε ότι η εκπομπή πρωινό μαγκαζίνο θα είναι κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί. Θα έχουμε και θα φιλοξενούμε διάφορες απόψεις και συνεντεύξεις, κυρίως σε τοπική επικαιρότητα, αλλά και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εδώ με σχόλια, συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις και γενικότερα όλο τον παλμό και ό,τι συμβαίνει στην τοπική κοινωνία. Κώστα, το θέμα είναι ότι δεν θα ακούσουμε μόνο, αλλά θα δούμε κιόλας. Ακριβώς, Δέσποινα, η τηλεόραση Best θα μεταδίδει ζωντανά την εκπομπή από το συχνότητα του ραδιοφώνου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε εικόνα και από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας για αρχή, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτεύουσες, μπορούμε να δούμε το πλάνο, το πώς θα δείχνει η εικόνα στην πρωινή εκπομπή. Βλέπουμε αυτή την στιγμή στους δέκτες μας. Η εικόνα λοιπόν ζωντανή από το τι πραγματικά συμβαίνει. Να πούμε, Δέσποινα, παράλληλα ότι η θεματολογία θα αφορά όλο το πλαίσιο της ειδησιογραφίας, από πολιτιστικά μέχρι αθλητικά, πολιτικά, γενικότερα τα πάντα θα έχουμε εδώ πέρα, τηλεφωνικές όπως είπαμε συνδέσεις, συνεντεύξεις, καλεσμένους, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις, υπάρχει ένα σχεδιασμός, σιγά σιγά όλα θα βγαίνουν στον αέρα για να έχουμε και να δίνουμε καθημερινά έστω και κάτι διαφορετικό στον κόσμο. Να πούμε ότι εκτός από την τηλεόραση Best, εκτός από την ραδιοφωνική συχνότητα, μπορούν και μέσω live streaming να μας ακούν όσοι επιθυμούν, www.ihoradio.gr, μπορούν να έχουν και να συντονιστούν όλοι μαζί μας. Βλέπουμε ζωντανά τώρα την πλατεία, που είναι φωτισμένη, πολύ όμορφη εικόνα. Mm-hmm. Η ενημέρωση λοιπόν χτυπά κόκκινο και στο ραδιόφωνο, έτσι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Στόχος να μεταφέρουμε το δυνατόν γρηγορότερα και αντικειμενικά τα όσα συμβαίνουν, σίγουρα με έναν σχολιασμό και των όσων έχουν προηγηθεί. Καθώς η προηγούμενη ημέρα θα μας δίνει πολλά πατήματα για πολλές αναλύσεις. Τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης Best άλλωστε έχουν αποδείξει ότι δίνουν, τροφοδοτούν την επικαιρότητα και την ενημέρωση. Οπότε θα έχουμε και εμείς να παίρνουμε από εκεί πέρα και να σχολιάζουμε, να αναλύουμε, αλλά και να συζητάμε τα όσα πραγματικά συμβαίνουν. Μάλιστα, να κεφαλαιώνουμε λοιπόν αύριο πρεμιέρα στις 10. Mm-hmm. Ακριβώς 10 με 12 όπως είπες και εσύ, Δευτέρα με Παρασκευή, πρωινό μαγκαζίνο. Θα ακολουθεί φυσικά, θα προηγείται μάλλον η εκπομπή του Νίκου Παπουτσί, Πρωινές Πινελιές, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10. Και φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε και άλλο την πρωινή ζώνη. Κάτι ιδιαίτερα θετικό, σκοπός μας η ενημέρωση. Και μετά λοιπόν από το δελτίο ειδήσεων έχουμε και κάτι στο ραδιόφωνο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Θα σε βλέπουμε ζωντανά, όπως είπαμε. Θα βλέπουμε όμως και πράγματα, διαφορετικά πράγματα. Θα βλέπουμε εικόνες από την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Να πούμε, Δέσποινα, ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι να ενταχθούν σε όλο αυτό το ενημερωτικό μαγκαζίνο, σε όλη αυτή την ενημερωτική πρωινή ζώνη, όλες οι πρωτεύουσες της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Ξεκινά μια μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Φιλοδοξούμε αργότερα να έχουμε εικόνα και από όλη την χώρα. Εξάλλου βρισκόμαστε σε συνεργασία
με ανθρώπους ανά την Ελλάδα, προκειμένου να έχουμε ζωντανές τηλεφωνικές συνδέσεις και να μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων από όπου πραγματικά συμβαίνουν. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Σίγουρα χρειάζεται επιοίκεια. Η πρεμιέρα, όπως κάθε φορά, είναι λίγο δύσκολη. Ελπίζουμε στην κατανόηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει πολλή όρεξη και διάθεση για δουλειά. Ενημέρωση πάνω απ' όλα, με τα σχόλια που χρειάζεται να είναι καυστικά αρκετές φορές. Αύριο λοιπόν στις 10 να σε καλωσορίσουμε εμείς από τώρα στο δυναμικό του Best Media Group. Καλή αρχή, αν και είναι δεδομένη η επιτυχία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Συντονιστούμε λοιπόν αύριο όλοι στις 10 στους 99 και 6. Να αλλάξουμε λοιπόν εμείς τώρα θέμα. Ματώνει και η ηλιακή αγορά Κυπαρισίας. Οι επαγγελματίες δείχνουν την αγανάκτησή τους, καθώς ο φόβος για το μέλλον είναι μεγάλος. Παρά λοιπόν την υψηλή ποιότητα και τις μειωμένες τιμές, η κρίση στον χώρο συνεχίζεται. Οι καταναλωτές προμηθεύονται μόνο τα απαραίτητα και σε αισθητά λιγότερες ποσότητες. Με αποτέλεσμα φρούτα και λαχανικά να μένουν στον πάγκο ή ακόμη χειρότερα να σαπίζουν στα χωράφια. Τα απολύτως απαραίτητα αγοράζουν οι πολίτες και από την λαϊκή της Κυπαρισίας, με τους επαγγελματίες να συνεχίζουν να παλεύουν με τα μόνιμα προβλήματα. Η οικονομική κρίση δημιουργεί ανασφάλεια και έτσι το αγοραστικό κοινό μειώνει κατά πολύ την ποσότητα που προμηθεύεται. Ο κόσμος αγοράζει αυτό ακριβώς, τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή θα πάρει 4-5 ντομάτες, 2-3 αγκούρια. Τα απολύτως απαραίτητα να περάσει τη μέρα του να μην. Δεν υπάρχουν χρήματα, είναι ζορισμένος ο κόσμος. Βλέπω όμως, εντάξει, γενικά εδώ βλέπω οι τιμές είναι γενικά καλές. Από ό,τι παρατήρησα. Ναι, είναι η παραγωγή ακριβώς, να πούμε, που διαθέτουν τα προϊόντα σε χαμηλή τιμή. Δεν έχει χρήματα, αλλά υπάρχει ελπίδα. Και ο άρρωστος ελπίδα έχει, μην πεθάνει. Σήμερα πεπόνι, πουλάμε 50 λεπτά, αλλά δυστυχώς είναι απούλητο, είναι απούλητο. Το καρπούζι το πουλάμε 20 λεπτά. Δεν απούλητο, απούλητο. Μπορεί η ποιότητα των προϊόντων να είναι υψηλή και οι τιμές αρκετά χαμηλές, παρόλα αυτά, φρούτα και λαχανικά μένουν στους πάγκους. Υπάρχει φτώχεια μεγάλη. Υπάρχει φτώχεια μεγάλη. Και παίρνει τα απαραίτητα. Απαραίτητα, απαραίτητα. Απ' όλα, πληθώρα προϊόντα, μωρέ. Να ρέψε τώρα. Δεν υπάρχει χρήμα. Σφίγγουμε λίγο το ζωνάρι. Αγοράζετε τα απαραίτητα, δηλαδή. Τα απαραίτητα, βέβαια. Και τα παιδιά, εμείς οι γέροι, δεν πειράζει. Τρώμε και γιαουρτάκι. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι άνεργος. Είμαι τώρα 3-4 μήνες, έχω έρθει στην πόλη μου, ήμουν στην Αθήνα, έχω μείνει άνεργος, έχω γυρίσει στο χωριό, εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δουλειές δεν υπάρχουν. Το έχουμε ρίξει στη θάλασσα και στο μπάνιο μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Να μην τουλάχιστον να κάνουμε λίγο υπομονή. Λίγο δύσκολο, δεν υπάρχουν δουλειές. Θα δούμε, θα κάνουμε λίγο υπομονή και αν δεν δούμε θα φύγουμε πάλι. Όπου γης και πατρίς, όπου βρεθεί δουλειά θα πάμε. Τι να κάνουμε. Μεγάλο είναι το ζήτημα με τη διάθεση λιγμένων τροφίμων σε ράφια των σούπερ μάρκετ. Αρκετοί είναι οι καταναλωτές που βλέπουν με αρνητικό μάτι την κίνηση αυτή, καθώς πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο. Λιγμένα τρόφιμα στα ράφια με αντιδράσεις από τους καταναλωτές αλλά και από ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν τοποθετηθεί σε ράφια τρόφιμα με τον τίτλο Τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας. Τρόφιμα δηλαδή που έχουν λήξει, τα οποία πωλούνται πιο φθηνά από τα υπόλοιπα. Όχι βέβαια. Γιατί? Να πεθάνουμε. Καλύτερα να πεθάνουμε από την πείνα παρά να πεθάνουμε από μολυσμένα. Λέτε όχι στα λιγμένα τρόφιμα. Όχι βέβαια. Κάθε, έτσι. Όχι βέβαια, με τίποτα. Παραδοσιακά η στρατηγική μας ήταν στηριγμένη στην ποιότητα των προϊόντων που προσφέραμε. Πάνω σε αυτό έχουμε χτίσει. Εκεί κερδίζουμε, αν θέλετε, την ανταπόδοση και τις εμπιστοσύνες των πελατών μας. Και αυτό είναι κάτι που ακούγεται πραγματικά ξένο σε αυτό που, με αυτό το οποίο έχουμε μεγαλώσει και έχουμε φτάσει στην επιχείρηση ως εδώ. Οπότε η απάντηση είναι κάθετη, είναι απόλυτη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η δικιά μας επιχείρηση να πουλήσει λιγμένα προϊόντα ή να δημιουργήσει κάποιον ειδικό χώρο που να διατίθονται τέτοια προϊόντα λιγμένα ή που να είναι κοντά στη λήξη τους προς τους καταναλωτές. Γιατί αν θέλετε, προσωπικά το θεωρώ και ως κάποιο είδος ασέβειας απέναντι στους πελάτες ή αν θέλετε μιας κάποιου είδους κατηγοριοποίησης των πελατών. Καταλαβαίνω τις ανάγκες που υπάρχουν για φθηνότερες τιμές. Αυτό όμως εμείς προσπαθούμε να το φροντίσουμε και το φροντίζουμε προσφέροντας τα προϊόντα που πρέπει ο καθένας να βάλει μέσα στο σπίτι του, τα οποία να είναι σωστά στην ποιότητα πρώτα απ' όλα και βέβαια σε πάρα πολύ δελαστικές και πολύ καλές τιμές. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση
να ακολουθήσουμε μια τέτοια πολιτική. Και μια χώρα η οποία βιώνει δραματικές καταστάσεις, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να βάλουν τα βασικά στο σπίτι τους, να παρουσιάζει αυτό το θέμα με τον τρόπο που το παρουσιάζει, γιατί πρέπει να πούμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ένας τρόπος πώλησης των προϊόντων. Αυτό όμως έχει γίνει κάτω από συγκεκριμένες διατάξεις και από, μέσα από άλλες οργανωμένες οικονομίες και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διάθεση είναι μια επιλογή του πελάτη, ο οποίος λέει ναι, θέλω να πάρω τέτοιου είδους προϊόντα. Θα ξαναπώ, είναι λάθος η στιγμή. Είναι αδιανόητο να βγαίνει μια διάταξη από υπηρεσίες υγειονομικών ενδιαφέροντος, οι οποίες μέχρι πρότινος και μέχρι σήμερα μας ελέγχουν για τη σωστή διάθεση των τροφίμων, να έρχονται να μας λένε τώρα τον τρόπο που θα διαθέσουμε τρόφιμα τα οποία δεν είναι κατάλληλα. Δεν σκέφτονται καν την αγορά τέτοιων προϊόντων, ενώ κάποιοι αναφέρουν πως ίσως αγόραζαν κάποια συγκεκριμένα είδη. Όχι βέβαια. Γιατί? Λιγμένα θα ψωνίσω. Λιγμένα. Πάνε και σε φθηνότερες τιμές. Όχι. Γιατί? Για το μικρό περισσότερο, αλλά εντάξει, μερικά φρούτ, μερικά όπως είναι το ρύζι, νομίζω δεν θα είχα πρόβλημα. Θα το παίρνατε τώρα. Ναι. Συγκεκριμένα τρόφιμα που δεν φοβάστε, θα τα παίρνατε ναι, και ναι, μακαρόνια, ας πούμε, δεν θα έπαιρνα, αλλά το ρύζι δεν παθαίνει τίποτα. Άρα θεωρείτε... Η αλάτι. Το πράσινο φως πήρε το ζήτημα της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αρμόδιους. Θέματος στο διοικητήριο συζητήθηκε εκτενέστερα η παράταση της υπάρχουσας σύμβασης. Μάλιστα, τονίστηκε πως θα υπάρχει συνεχή επικοινωνία ώστε τα νέα δρομολόγια που θα προκύψουν τη φετινή χρονιά να ενταχθούν σύντομα στο πρόγραμμα για άμεση εξυπηρέτηση. Χωρίς πρόβλημα, αναμένεται να ξεκινήσει η μεταφορά των μαθητών μετά και την παράταση της υπάρχουσας σύμβασης. Τη μεταφορά των μαθητών με το καθεστώς που υπήρχε στα παράταση των συμβάσεων και μόλις δημοσιευθεί η τροπολογία και δούμε τους όρους, τότε θα σας καλέσω να υπογράψουμε την παράταση ή όχι των συμβάσεων. Όποιος θέλει να προγράψει την παράταση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα δοθεί νομολόγιο σε κάποιους άλλους, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά των μαθητών. Δεν μπορούμε δηλαδή, οποιαδήποτε αιτήματα να υπάρχουν, οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν στο παρελθόν, πληρωμών κυρίως, να παίξουμε μπιλιάρδο στις πλάτες των μαθητών. Κατανοώ και ξέρω ότι κάποιοι είσαστε σε οριακά σημεία για το καύσιμα, έχουν αυξηθεί κατά κορυφά, έχετε πληρωθείτε 1,5-2 χρόνια κάποιοι. Αυτό το πρόβλημα θα το λύσουμε με καλή πίστη, με συστράτευση όλων και με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ και με εσάς, να πιέσουν την πολιτική ηγεσία να λυθεί μια διαπαντός το πρόβλημα που υπάρχει για την πληρωμή. Το ζήτημα μάλιστα αυτό τέθηκε επιτάπητο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο. Εμείς το μόνο που προσβάμε είναι το θέμα ρευστότητας. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να δείξουμε κάποια ευαισθησία να προωθούμε και εμείς και οι ταξιδιώτες. Και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες ανοχές στις ώρες που πρέπει οι γονείς οι ίδιοι να το καταλάβουν. Γιατί και η προηγούμενη και η περσινή χρονιά, η οποία τώρα θα παραταθεί, δεν ήταν όπως την προπέρσινη, δεν έχει καμία σχέση. Πριν 3-4 χρόνια, πάνω όμως κάνει η μεταφορά των μαθητών, μέσα σε ένα τέταρτο απόκτηση τα είχαμε πάρει, τα είχαμε αφήσει στο σχολείο. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Τώρα το 70% κυρίως των παιδιών μεταφέρονται μπαίνοντα στα τακτικά δρομολόγια. Αυτή είναι λοιπόν τα ίδια τα περσινά και στα λόγια του κ. Δημοφιλέα έχει μένω και στο κτέλι σε εσά είμαστε καλυμμένοι. Εμείς αγωνείς θέλουμε τα παιδιά μεταφέροντα. Θα κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας, εσείς ο δικός σας, όλοι μας η χώρα ζει σε μια κατάσταση κάτω του ανάγκης, ας πούμε, και θα δούμε όλοι και το καλύτερο. Προβλήματα τα οποία είχαν παρουσιαστεί με τη νέα οικία, όπως ήταν η μεταφορά των νηπίων, αλλά και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και προβλήματα όπως η παραμονή των παιδιών στο σχολείο, δεν έχουν επιληθεί. Σύμφωνα με τη νέα οικία, θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα μέσα στο καλοκαίρι, τα αντιμετωπίσαμε. Δώσαμε στοιχεία, είδαμε ότι άλλοτε ήταν αξιοποιήσιμο, άλλοτε δεν ήταν. Μεγάλο είναι το ζήτημα που έχει προκύψει με τα δρομολόγια του ως το τρένο θα σφυρίξει ξανά σε λίγες ημέρες εν ώψη του πανηγυριού στη Μεσσίνη. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για την δρομολόγηση ξανά της προαστιακής γραμμής της Μεσσηνίας. Η αρχή φαίνεται πως θα γίνει με την λειτουργία του τρένου τις ημέρες της εμποροπανήγυρης της Μεσσήνης. Κάτι που πιστοποιήθηκε στην σημερινή επικοινωνία που είχε ο αντιπεριφερειάρχης της Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς με τον διευθύνων σύμβουλο της Τρένοσε, Θανάση Ζηλιασκόπουλο. Η ποιότητα λειτουργία της γραμμής του τρένου Καλαμάτα Μεσσήνης την περίοδο της εμποροπανήγυρης, όπως το έχουν ζητήσει και οι πολίτες της Μεσσήνης,
αλλά και ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου. Τον έφερα ότι η Ευρωπαϊκή Μεσσηνής είναι μια από τις μεγαλύτερες στην επικράτεια, ότι έχει μεγάλη σκεψιμότητα και το χαρακτηριστικό είναι ότι ο σταθμός του τρένου είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή, αλλά αυτό εξασφαλίζει πληρότητα στα δρομολόγια. Τόνισα ιδιαίτερα ότι στο παρελθόν που λειτουργούσε η γραμμή του τρένου, ειδικά την πρώτη χρονιά που τα δρομολόγια ήταν και τακτά και καθορισμένη η ώρα, είχε αρκετή πυρότητα και είναι αναγκαίο τουλάχιστον αυτές τις μέρες από τις 20 μέχρι το Σεπτεμβρίου να λειτουργήσει το τρένο. Μου είπε, το βλέπω θετικά και είναι σίγουρο ότι τις μέρες της προπανήγυρης η γραμμή του τρένου Καλαμάτα-Μεσσηνής θα λειτουργήσει. Επτάπητο στην επικοινωνία αυτή τέθηκαν και τα ζητήματα του μικρού αλλά και του μεγάλου προαστιακού, με έμφαση στην γραμμή Καλαμάτα-Μεσσήνη, Καλαμάτα-ΤΕΗ, αλλά και Καλαμάτα-Διαβολίτης και Κυπαρισία. Ο μικρός προαστιακός, Καλαμάτα-Μεσσήνη και Καλαμάτα-ΤΕΗ, την πρώτη χρονιά είχε μεγάλη πυρότητα, γιατί και τα δρομολόγια ήταν στοχευμένα να έχουν τα μαθήματα των φοιτητών και καθορισμένα και στακτικές οι ώρες. Τα επόμενα χρόνια βέβαια τα δρομολόγια δεν συμπίπτουν με τα μαθήματα και υπήρχε εν πάση περιπτώσει όχι σωστός χειρισμός, είχε καλή κίνηση και θεωρώ τώρα πια ότι πρέπει να εξεταστεί δυνατότητα λειτουργίας και του μικρού προαστιακού Καλαμάτα-Μεσσήνη, Καλαμάτα-ΤΕΗ, αλλά και του επόμενου προαστιακού σιδηροδρόμου που αφορά Καλαμάτα-Διαβολίτη και Καλαμάτα-Κυπαρισία. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα που αφορά 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και καταλήματα όλης της χώρας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Το κόστος της δικής του συμμετοχής δεν θα ξεπερνά στα ξενοδοχεία 5 αστέρων τα 13 ευρώ και το με πρωινό και τα 10 ευρώ χωρίς πρωινό. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να απολαύσουν 6 μέρες διακοπές βάσει του προγράμματος επιδότηση διακοπών εργαζομένων ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Φθηνές διακοπές έως και τον Ιούλιο του 2014 υπόσχεται το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ που επανέρχεται σε ισχύ μετά από διακοπή ενός χρόνου. Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι εργαζόμενοι, άνεργοι και άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν συμπεριλαμβάνονται συνταξιούχοι. Όπως επίσης δεν είναι δικαιούχοι όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού από άλλο φορέα, όπως είναι ο ΕΟΤ ή ο ΟΓΑ. Οι προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους εργαζόμενους είναι το 2012 να έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας. Για τους ανέργους να έχουν πραγματοποιήσει, να έχουν λάβει 50 μέρες επιδότηση ανεργίας. Και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρό ανέργων του ΟΑΕΔ. Στο οποίο για να γραφτούν πρέπει να έχουν περάσει από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ ή να έχουν επιστοποιηθεί από τα ΚΕΠΑ σαν άτομα με ειδικές ανάγκες. Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού έτους 2013-2014. Από τις 14 Αυγούστου έχει ξεκινήσει από τον ΟΑΕΔ η υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης κοινωνικού τουρισμού. Το πρόγραμμα αυτό το υλοποιούσε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μέχρι την κατάργησή της και τη στιγμή αυτή, εφόσον δεν υφίσταται αυτή η υπηρεσία, έχει αναλάβει ο ΟΑΕΔ την υλοποίηση του προγράμματος. Για την υλοποίηση του προγράμματος δεν απαιτείται η προσέλευση σε πρώτη φάση για την υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους. Υποβάλλουν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ μόνοι τους την αίτηση. Είναι όμως απαραίτητη η προσέλευσή τους για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, που είναι η ημερομηνία η καταληκτική για το πρόγραμμα. Εάν δεν προσέλθουν για τον έλεγχο, η αίτησή τους δεν ισχύει. Σε ό,τι αφορά τώρα τους παρόχους, δηλαδή τα καταλήματα, οι πάροχοι θα πρέπει να έρθουν στην υπηρεσία μας να παραλάβουν κλειδάριθμο, γιατί και αυτοί θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Αφού παραλάβουν κλειδάριθμο και ολοκληρώσουν την αίτηση, θα σκανάρουν όλα τα απαραίτητα έντυπα, όπως είναι το ειδικό σήμα λειτουργίας, ή θα υποβάλουν τις τιμές πόρτας που έχουν σε ό,τι αφορά τα καταλήματα και ό,τι άλλο προβλέπεται μέσα από τη δημόσια πρόσκληση. Και στη συνέχεια θα προσέλθουν στην υπηρεσία μας για τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Βασική διαφορά σε σύγκριση με τα παλιά προγράμματα του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας είναι ο πολύ μικρός αριθμός δικαιούχων, καθώς οι ωφελημένοι θα είναι 110.000 λιγότεροι κατά 360.000 σε σχέση με το 2011 που ίσχυσε το τελευταίο πρόγραμμα του ΟΕΕ. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου 2014 σε τουριστικά καταλήματα που έχουν συμπληρωθεί στο Μητρό Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση διακοπών είναι διάρκειας 6 ημερών και οι διανυκτερεύσεις μπορούν να είναι από 1 έως 5. Η υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να γίνει μέχρι τις 31 Εβδόμου του 2014. Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού θα δοθεί από την υπηρεσία μας στους δικαιούχους. Επίσης, δικαιούχοι εκτός από τα άτομα που σας ανέφερα, δηλαδή εργαζόμενους ή ανέργους, μπορεί να είναι και τα μέλη οικογένειας, από 5 ετών προστατευόμενα μέλη ή σύζυγοι. Και επίσης, στην περίπτωση που ένας σύζυγος είναι δικαιούχος, σε περίπτωση που είναι και οι δύο μάλλον δικαιούχοι, πρέπει να το δηλώσουν για να παραλάβουν ξεχωριστή επιταγή κάθε ένας σύζυγος. Ένα αποτελεσματικό αποδεικνύεται το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση τουλάχιστον ως προς την πτώση των τιμών. Μπορεί αρχικά να έγινε αγώνας για το 13%, όμως οι επαγγελματίες αδυνατούν να ρίξουν το κόστος, αφού παλαιότερα είχαν προχωρήσει σε απορρόφηση του 23%. Αναποτελεσματικό αποδεικνύεται το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση τουλάχιστον ως προς την πτώση των τιμών. Ένα μήνα μετά την 1η Αυγούστου, οπότε και ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου, οι επιχειρηματίες που έχουν προμηθευτεί το θαλασσί σήμα, το οποίο υποδεικνύει ότι πέρασαν στις τιμές τους τουλάχιστον κατά 5% τη μείωση του ΦΠΑ, είναι όσοι ακριβώς και τις πρώτες ημέρες μόλις 15.000 σε σύνολο 70.000 επιχειρήσεων του κλάδου Πανελληνίως, δηλαδή 2 στους 10. Η μείωση του ΦΠΑ ισχύει από 1η Αυγούστου. Όμως έγινε μια στιγμή που οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν πολλή δουλειά ή εντός της πόλης είναι σε διακοπές. Οπότε το μέτρο δεν είχε την αποδοχή που θα έπρεπε να έχει ή που περίμενε το Υπουργείο Οικονομικών. Ως εκ τούτου μέχρι τώρα πολύ λίγοι συνάδελφοι πήραν το σήμα. Εντωμεταξύ, ασφαλής εικόνα για τα έσοδα θα υπάρχει προς το τέλος του Οκτωβρίου, όταν θα έχουν καθαριστεί περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων για το τρίτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τα νούμερα που θα δουν, καθώς φοβούνται ότι τα απολογιστικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία χρησιμοποιούν για να τα συγκρίνουν με τα αντίστοιχα του 2012, θα δείχνουν υστέρηση. Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είχαν μειώσει ήδη τις τιμές πριν τη μείωση του ΦΠΑ, λόγω της κρίσης. Γιατί με το σκεπτικό να προσελκύσουν το ράνι πιο κοντά στις δυνατότητες του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, έχουν ήδη μειώσει τιμές, δεν μπορούν να πέσουν κι άλλο κάτω. Παρά τα αυτά, υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι θεωρώ ότι θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές. Και επί τη ευκαιρία, καλώ του συναδέλφου οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις τιμές κι άλλο, να βρουν τρόπο, μειώνοντας και τα ενίκια ακόμη, να έρθουν πιο κοντά στις δυνατότητες του καταναλωτή και να έρθουν να πάρουν το σήμα, όχι τόσο για να υποστηρίξουμε την κίνηση της κυβέρνησης, όσο να υποστηρίξουμε την ίδια την κοινωνία. Γιατί όλοι έχουμε μείωση εισοδήματος, οπότε για όλους είναι ζητούμενο το να κοστίζει λιγότερο ό,τι κάνουμε. Τους ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που δείχνουν το σωστό δρόμο, αν και στους ίδιους δεν τον έδειξε κανείς. Άνθρωποι με λαμπερό βλέμμα, σε λερωμένα πρόσωπα. Υπεράνθρωποι με μπέρτες και μάσκες που δεν γίνονται ταινίες. Άνθρωποι που κρατάνε καθαρό το δικό τους κομμάτι του δρόμου. Που θυμούνται ότι είναι φτιαγμένοι από χώμα. Με δυνατές γροθιές κι ας μοιάζουν αδύναμοι. Άνθρωποι μικροί που χτίζουν γίγαντες. Που νοιάζονται, που προσπαθούν, που δεν τα παρατάνε ποτέ. Τους
ονομάζουμε συνηθισμένους ανθρώπους, αν και μόνο συνηθισμένα πράγματα δεν κάνουν. Στη WIND, για όλους αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε. Μειώνουμε σταθερά τις τιμές μας. Εξελίσσουμε συνεχώς το δίκτυό μας. Δημιουργούμε συνεργασίες για να σας προσφέρουμε πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί όταν οι άνθρωποι προσπαθούν, οι εταιρείες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο. WIND. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, καθώς πλούσιο ήταν το Σαββατοκύριακο με σπουδαίους αγώνες να λαμβάνουν χώρα. Σπουδαία όμως ήταν και τα αποτελέσματα και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο συνάδελφος Γιάννης Μπούρας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Να πούμε και μια καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές της τηλεόρασης Best και του δελτίου, του τόσο καλού δελτίου που έχουμε, του έγκαιρο και έγκαιρο δελτίο ειδήσεων του Best. Έχουμε πλούσια, πραγματικά είναι πλούσια η δραστηριότητα η αθλητική. Και όχι μόνο στη Μεσσηνία, καθώς θα πρέπει να αναφερθούμε και στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδος, που αγωνίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σλοβενίας, εκεί όπου μετά τη μεγάλη νίκη επί της Τουρκίας με 84-61 εχθές, η Εθνική σήμερα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία, στο ντέρμπι του Τετάρτου Ομίλου, και ιτήθηκε με 81-72. Τελικά η απουσία του Βασίλη Σπανούλη, που δεν φάνηκε απέναντι στους Τούρκους, απέναντι στους Σατζούρι, φάνηκε καταλυτική, καθώς πλησίασε η Εθνική Ομάδα λίγο πριν το τέλος με 72-70. Αλλά δεν κατάφερε σε 4-5 ευκαιρίες που τη δόθηκαν να εσωφαρίσει και να περάσει μπροστά, και έτσι ήρθε φυσιολογικά το 81-72. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, στον κόσμο ότι περνούν οι τρεις πρώτοι από τον τέταρτο όμιλο που αγωνίζεται η εθνική ομάδα. Οι ομάδες αυτές θα είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Φιλανδία και θα κοντραχτυπηθούν στην επόμενη φάση με τις τρεις πρώτες ομάδες του τρίτου ομίλου. Να περάσουμε, να παραμείνουμε λίγο στα γαλανόλευκα, καθώς μια μεγάλη επιτυχία είχαμε στο Πόλο, στις Νεάνιδες. Καθώς κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας με 8-5 της Ισπανίας στον τελικό. Εκεί είναι προπονητής και ο Γιώργος Μορφέσης, που έχει φέρει τόσες μεγάλες επιτυχίες και δείχνει και η ομάδα Πόλο των Νεανίδων ότι θα έχουμε και συνέχεια όπως είχαμε πολλές διακρίσεις στις γυναίκες. Πέρα να περάσουμε στα δικά μας, Δέσποινα, και στην Μαύρη Θύελλα, όπου ολοκλήρωσε τα δύο φιλικά που έδωσε στη Ζάκυνθο, χωρίς να γευτεί τη χαρά της νίκης, καθώς αποκόμισε δύο ισοπαλίες. Το Σάββατο ήρθε ισόπαλη με 2-2 απέναντι στον Ζακυνθιακό, ομάδα Α τοπικής. Σίγουρα όμως ο Νίκος Καγαλέτης, ο προπονητής της ομάδος, παρέταξε αναπληρωματικό σχήμα, κυρίως παιδιά που ήθελαν να πάρουν περισσότερες εμπειρίες. Και το βασικό σχήμα το χρησιμοποίησε σήμερα, Κυριακή, απέναντι στη Ζάκυνθο, που φέτος θα αγωνίζεται στη Football League 2, τη Β' Εθνική την παλαιά. Οπότε, ακόμα μια ομάδα μετά τον Πανηλιακό μεγαλύτερης κατηγορίας που κοντραροχτυπήθηκε η ομάδα της Καλαμάτας. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με λευκή ισοπαλία, 0-0. Με τη Μαύρη Θύελλα όμως να είναι εμφανώς ανώτερη του αντιπάλου της σε ένα ακόμη παιχνίδι και να χάνει 4-5 πολύ καλές ευκαιρίες για να αποδράσει με το διπλό από τη Ζάκυνθο. Αποκορύφωμα να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, ήταν η φάση του 80 λεπτού, εκεί όπου δεν καταλογίστηκε καταφανέστατο πέναλτι που έγινε στον Γιάννη Καλογερόπουλο που ανετράπη μέσα στην μεγάλη περιοχή, και εκεί ο Ζακυνθινός διαιτητής έκλεισε τα μάτια για να μην φύγει και παραπονούμενη η γηπεδούχος ομάδα. Ενώ ο κύριος Κακαλέτης, όπως προαναφέραμε, έβαλε τους βασικούς και έδειξε ποιους υπολογίζει για το βασικό σχήμα. Να αναφέρουμε στον κόσμο, η ενδεκάδα που παρατάχθηκε ήταν Κολοβούρης, Τσόπελας, Τριανταφυλάκης, Τσαντούτσης, Τσιμικλής, Αλιού, Καραχάλιος, Ρίγας, Οτσβόγκ, Γεωργακόπουλος και Πούτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το βασικό σχήμα. Να φύγουμε τώρα από τη Μαύρη Θύελλα και να περάσουμε στην έτερη ομάδα της Μεσσηνίας που μας εκπροσωπεί στην τρίτη κατηγορία, τον Μεσσηνιακό. Εκεί που παρά το γεγονός ότι δεν τα πήγε καλά για ακόμη ένα φιλικό στο πρώτο ημίχρονο, καθώς εχθές το φιλικό που έδωσε απέναντι στη Σπάρτη έχανε με 1-0 στο ημίχρονο, εν τούτης πέτυχε 3 τέρματα στην επανάληψη με τους Βιτάλη, Μπεγέτη και Σπανό και επικράτησε τελικά με 3-1 της ΑΕ Σπάρτης. Σκόρ που είχε επικρατήσει, να θυμίσουμε, και η Μαύρη Θύελλα 10 μέρες προηγούμενα που είχε κονταροχτυπηθεί στο δημοτικό γήπεδο της παραλίας. Ακριβώς. Ενώ να κλείσουμε, Δέσποινα, με το κύπελο της Μεσσηνίας, εκεί που είχαμε αναμετρήσεις και χθες και σήμερα, και θα κλείσει το κύπελο Μεσσηνίας με μία αναμέτρηση αύριο Δευτέρα απέναντι στις ομάδες που θα κονταροχτυπηθούν, Πανιόνιος Άρφαρα, την Δευτέρα λοιπόν στο γήπεδο το Γεώργιος Λούκα Ρέας στις 5 ώρα το απόγευμα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφέρουμε και τα αποτελέσματα. Να αναφέρουμε φυσικά. Να τα αναφέρουμε λοιπόν τα σημερινά αποτελέσματα. Κυριακή στο κύπελο, Αστέρας Βαλήρας Ολυμπιακός 0-5, Ανδρούσα Κυπαρισία 0-1, Μεθόνη Καλαμάτα 2-1, Έρατας Καλαμάτας, με συγχωρείτε, 2-1, Ηρακλής Καλαμάτας Πάμεσος Μεσίνης 0-2, ΠΑΟ Καλαμάτας Υπερχογεία 0-0,
Απόλλων Μιλτιάδης 1-2. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής που έχουμε. Μάλιστα. Και όλα αυτά να αναφέρουμε και στον κόσμο Δέσποινα, ότι μπορούν να τα βλέπουν και να τα και στο bestpavlatv.gr αλλά και στο sportsonoto.gr τα όλα τα αθλητικά δρόμενα της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Να περάσουμε εμείς τώρα στην αυριανή πρόγνωση του καιρού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, καλό σας βράδυ.